Λοιπόν, προειδοποίηση. Ακολουθεί ένα βίντεο, το οποίο προτού το κάνω, είχα άλλη γνώμη και ενώ το έκανα άλλαξε η γνώμη μου. <laughs> <laughs> Απολαύστε το. Φίλες και φίλοι χαίρετε, μη θέκλα και κρατώ τάμπλετ. Αφορμή για το σημερινό βίντεο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την ιστοσελίδα everydayhealth.com πάνω στο οποίο έπεσα στο διαδίκτυο, μου άρεσε. Και επειδή συνήθως δεν μου αρέσουν αυτά τα άρθρα ή τα βιντεάκια που λένε 9 πράγματα που μπορείς να κάνεις για το τάδε θέμα ή 9 σημάδια ότι η σχέση σου είναι υγιής ή 9 σημάδια ότι βρίσκεσαι σε μια υγιή σχέση. Παρόλο που δεν μου αρέσουν τέτοιου είδους άρθρα, αυτό το συγκεκριμένο μου άρεσε. Και θεώρησα πολύ καλή ιδέα να το μοιραστώ μαζί σας. Εννοείται ότι στην περιγραφή του βίντεο θα παραθέσω και το άρθρο, το link, το σύνδεσμο για να διαβάζετε το άρθρο όσοι διαβάζετε στα αγγλικά. Δεν θα σας πω ότι σκάθησα μόνη μου και σκέφτηκα αυτούς τους εννιά τρόπους και θα τους μοιραστώ μαζί σας. Σας λέω όλη την αλήθεια ότι έπεσε στα χέρια μου, στα μάτια μου. Το διάβασα... Και θέλω να το μοιραστώ. Λοιπόν, αυτό το άρθρο το οποίο έχει τίτλο 9 σημάδια ότι βρίσκεσαι σε μια υγιή σχέση» Ε, ξεκινάει λέγοντας ότι ε, μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε το 2019... ...έχει αποδείξει, μία επιστημονική μελέτη, ότι το να βρίσκεσαι σε μια καλή σχέση... ...είναι καλύτερο για την υγεία σου παρά το να είσαι μονήρης. Έψαξα και βρήκα το abstract, δηλαδή το απόσπασμα που έχει την περίληψη αυτή της μελέτης και σα το διαβάζω. Ο τίτλος της μελέτης είναι The Highs and Lows of Love, το να νιώθεις ωραία και το να νιώθεις άσχημα στην αγάπη. Romantic Relationship Quality Moderates Whether Spending Time With One's Partner Predict Gains or Losses in Well-Being. Τα πάνω και τα κάτω της αγάπης. Η ποιότητα της ρομαντικής σχέσης παίζει ρόλο για το αν είναι εποφελής ο χρόνος που περνάς με τον σύντροφο σου ή επιβλαβείς. Και λέει η επιβλαβής και ε, λέει, προηγούμενη έρευνα έχει αποδείξει ότι τόσο το να είσαι σε σχέση και τόσο η ποιότητα της σχέσης έχουν σημαντική επίδραση, συνδέονται δηλαδή στατιστικά με την ευεξία. Η παρούσα μελέτη έχει επεκτείνει αυτά τα ευρήματα σε τρεις τρόπους. Πρώτα λέει, βρήκαν άτομα τα οποία είχαν διάφορα επίπεδα σχέσεων, διάφορες ποιότητες σχέσεων, καλή σχέση, κακή σχέση, τοξική σχέση, υγιή σχέση, ε, τους οποίους συνέκριναν με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν σε σχέση. Ήταν δηλαδή single για να διευκρινίσουν εάν ακόμη και οι κακές σχέσεις, even low quality relationships, are associated with greater well-being than being our partner. Ήθελα να δουν αν ισχύει το παρά να είσαι μόνο σου καλύτερα να είσαι σε μια κακή σχέση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν βρίσκεται κάποιος σε μια ρομαντική σχέση το να έχει αλληλεπίδραση με τον σύντροφό του και να επενδύει με περισσότερο χρόνο στη σχέση, αυτό δείχνει ότι, δείχνει ότι υπάρχει μια καλή πρόγνωση για περισσότερη ευεξία. Παρόλα αυτά όμως, αυτές οι θετικές επιδράσεις του να περνάς πολύ χρόνο με τον σύντροφο σου σε μια καλή σχέση, επηρεάστηκαν δραστικά από την ποιότητα της σχέσης. Έτσι λέει, το να είσαι σε μία σχέση η οποία δεν σου κάνει καλό, δεν σου κάνει και καλό να περνάς πολύ χρόνο με τον σύντροφο σου και δεν επηρεάζει γενικότερα την ευεξία σου. Αυτή η μελέτη που έγινε το 2019 λοιπόν, από τον Nathan Hudson, Richard Lucas, Brendan Donnellan, αυτούς τους τρεις ερευνητές, έδειξε ότι παρόλο που οι έρευνες οι προηγούμενες έλεγαν ότι το να βρίσκεσαι μέσα σε μία σχέση αυτό επηρεάζει την ευεξία σου, διευκρίνησαν οι ερευνητές με αυτή την καινούρια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε πριν τέσσερα χρόνια, ότι παίζει ρόλο η ποιότητα της σχέσης. Δεν είναι σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Καλή σχέση επηρεάζει θετικά την ευεξία σου. Κακή σχέση επηρεάζει αρνητικά την ευεξία σου. Και θα προσθέσω εγώ εδώ πέρα ότι και η μοναξιά και η μοναχικότητα είναι αντίστοιχα. Το να είναι κάποιος μόνος του από μόνο του δεν έχει άμεση επίδραση στο πώς θα είναι η ευεξία του ανθρώπου εκείνου. Αν ένας άνθρωπος έχει καλή σχέση με τον εαυτό του και υγιή σχέση με τον εαυτό του, μπορεί να μετατρέπει τη μοναξιά σε μοναχικότητα και το να είναι μόνο του να είναι κάτι που του δίνει μεγαλύτερη ευεξία, περισσότερη ευεξία. Και έτσι έρχεται να εξηγηθεί γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι μετά που θα χωρίσουν από τοξικέ κακοποιητικέ σχέσει, αντί να μαραζώσουν, ανθίζουν. Από την άλλη, αν κάποιο ο οποίο είναι μόνο του δεν το αντέχει ότι είναι μόνο του, δεν έχει μια αρνητική εικόνα για το να είναι μόνο του και του είναι δυσβάσταχτη μοναξιά και φυσικά δεν την μετατρέπει σε μοναχικότητα, το να είναι μόνος του θα του κάνει ζημιά στη γενικότερη ευεξία του και στην υγεία του. Και εδώ έρχονται στο μυαλό μας κάποιοι τύποι οι οποίοι είναι παρασύτικοι, κάποια οι τύποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, οι οποίοι μπαίνουν σε σχέσεις που είναι α, μη ανταποδοτικές, δηλαδή παίρνουν μόνο, δεν δίνουν, ρουφούν την ενέργεια από τους συντρόφους τους, τις συντρόφους τους, οι οποίοι όταν βρεθούν discarded, όταν, τους, όταν ξυπνήσει επιτέλους ο συνεξαρτόμενος ή συνεξαρτόμενη και του στείλει, τότε αυτοί οι τύποι χαλιούνται πάρα πολύ και γιατί έχουν ένα πλήγμα στον αρκισιστικό τους εγώ, αλλά κυρίως και γιατί δεν μπορούν μόνοι τους να είναι καλά. Είναι σαν τα βαμπύρ Ενέργειες που χρειάζονται να ρουφούν την ενέργεια, το αίμα κάποιου άλλου. Άρα το να είσαι σε σχέση από μόνο του δεν είναι προγνώστης της ψυχικής σου υγείας και ευεξίας. Το να είσαι single από μόνο του δεν είναι προγνώστης της ψυχικής σου υγείας και ευεξίας. Αυτό που μας βοηθάει να κάνουμε μια πρόγνωση για την ψυχική υγεία και ευεξία ενός ανθρώπου... είναι το πόσο υγιής είναι η σχέση που έχει είτε με τον ερωτικό σύντροφο είτε με τον εαυτό του. Αυτό το βίντεο όμως έχει να κάνει με σχέση μεταξύ δύο ερωτικών συντρόφων. Και μας υποσχέθηκαν οι συγγραφείς του άρθρου εννιά σημάδια. Το πρώτο σημάδι είναι, λέει ότι δεν φοβάσαι να μιλήσεις, δεν φοβάσαι να πει τη γνώμη σου. Λέει είναι εύκολο να ξέρεις πότε ο σύντροφος σου κάνει κάτι που δεν σου αρέσει. Για παράδειγμα, μπορεί να μη σε τηλεφωνήσει για δύο μέρες ή μπορεί να μην σε βοηθήσει στο σπίτι με τι δουλειέ εάν ζείτε μαζί. Μα δεν είναι πάντοτε εύκολο να μιλήσεις και να πεις στο σημαντικό άλλο, στον στήν σύντροφο σου, πώς νιώθει! Αυτό χρειάζεται πολύ δύναμη, αυτοπεποίθηση και κουράγιο. Επειδή για να πεις ότι εγώ τώρα είμαι στενοχωρημένος επειδή εσύ δεν με πήρες τηλέφωνο δύο μέρες, σε βάζει σε μια ευάλωτη συναισθηματικά θέση, λέει η Χάουελ. Σε μια υγιή σχέση νιώθεις αρκετά ασφαλής για να είσαι ανοιχτό με τον σύντροφο σου. Άρα, αν βρισκόμαστε μέσα σε μια ερωτική σχέση στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε τα παράπονα μας, να θέσουμε τους προβληματισμούς μας, χωρίς φόβο και χωρίς αυτό να διαλύει τη σχέση μας, είναι ένα από τα εννιά σημάδια ότι βρισκόμαστε σε μια υγιή σχέση. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι αν πάμε πίσω και αν καθώς, καθίσουμε να σκεφτούμε τις σχέσεις που είχαμε στο παρελθόν, που ίσως εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι ήταν τοξικές, θα δούμε ότι Υπήρχε πολλή προβληματισμό προκειμένου να κάνουμε ή να μην κάνουμε ένα παράπονο, σαν να περπατούσαμε στι μύθε των ποδιών μα ή αυτό που λένε οι walking around eggshells, προκειμένου να μην πούμε το παράπονο και να δημιουργηθεί μια κρίση ναρκιστική οργή από τον άλλον, ή δεν ξέραμε πώ να κάνουμε το παράπονο μα, ή δεν νιώθαμε αρκετά ασφαλεί για να κάνουμε το παράπονο μα. Το δεύτερο σημάδι είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι βασικό στοιχείο για μια σχέση, αλλά στην εποχή μας πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια λόγω του ότι μέσω των κινητών, τηλεφώνων και των υπολογιστών είναι πολύ εύκολο ο σύντροφος ή σύντροφος ακόμη και μέσα στο ίδιο σου το σπίτι και ενώ κάθεται στο διπλανό κάναπέ από εσένα ή στο διπλανό κάθισμα από εσένα ή στον ίδιο κάναπέ μαζί σου να συνομιλεί και να φλερτάρει με άλλους ανθρώπους. Αλλά λέει, σε μια υγιή σχέση δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Επειδή ο σύντροφο σου σου αποδεικνύει, η σύντροφο σου σου αποδεικνύει, ο ή σύντροφο, ότι είναι άξιο τη εμπιστοσύνη σου. Είναι άτομα πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί και είναι άτομα το οποίο είναι διαθέσιμα. Available. Reliable and available. Reliable είναι κάποιο που είναι αξιόπιστο και available είναι κάποιο που είναι διαθέσιμο. Αν ένα άτομο είναι αξιόπιστο και διαθέσιμο, δηλαδή όποτε το ζητήσει, θα το βρει, ε, δεν σου κρύβει ε, πράγματα για το πρόγραμμά του, το πρόγραμμά τη, δεν, ε, δεν τον πιάνει σε αντιφάσει των άλλων, δεν δείχνει μία, ε, ένα μυστι, μία μυστικότητα η οποία είναι ύποπτη, ένα σύγκριση για παράδειγμα. Δεν πηγαίνει με το κινητό αγκαλιά στην τουαλέτα. Δεν προσέχει το κινητό σαν πως είναι δεν ξέρω τι πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν σου κάνει γκας να σου λέει ότι είναι απαράδεκτο να αγγίξεις πάνω στο κινητό μου. Όταν ε, σου λένε οι άνθρωποι αυτοί που είναι άξιοι θα είμαι εκεί την τάδε ώρα, είναι εκεί την τάδε ώρα. Επίση, σου δείχνουν ότι εμπιστεύονται με το να σου δίνουν την ελευθερία και το χώρο που χρειάζεσαι, χωρί να σου τα πρίζουν συνέχεια και κάθε τρει και λίγο που είσαι, τι κάνει κλπ. Εδώ θέλω να πω ότι όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ στο ζευγάρι, ανάμεσα στο ζευγάρι, δεν έχει ανάγκη κανένα από του δύο να κοιτάξει το κινητό του άλλου ή να κοιτάξει τα social του άλλου ή οτιδήποτε. Αν όμω υπάρχουν ύποπτε συμπεριφορέ. Όπω ένα πρόσωπο, άντρα ή γυναίκα, δεν έχει σημασία. Κρατάει το κινητό σαν να είναι ο θησαυρό του θησαυρού, ο θησαυρό και δεν παρατάει ποτέ το κινητό. Για παράδειγμα, εγώ παρατάω το κινητό μου όπου βρω. Αν κάποιο το κινητό του δεν το ή κάποια δεν αφήνει το κινητό Ποτέ από τα χέρια. Όπω είπα και πριν, πάει και στην τουαλέτα με το κινητό. Βγαίνει έξω να κάνει ένα τσιγάρο, για παράδειγμα, παίρνει και το κινητό μαζί. Αν υπάρχει αναξιοπιστία, δηλαδή σου λέει Θα είμαι εκεί την τάδε ώρα και δεν έρχεται. Αν υπάρχουν συμπεριφορέ οι οποίε δείχνουν έλλειψη αξιοπιστία και χρειάζεται να νιώσει την ανάγκη να ελέγξει το κινητό, κατά τη γνώμη μου πάντα. Σε εκείνη την περίπτωση κάθεσαι και κάνεις μια πολύ σοβαρή πρόταση με το σύντροφο σου και λες ότι δεν νιώθω εμπιστοσύνη και έχω νιώσει την ανάγκη να ελέγξω το κινητό σου και με βάση αυτή τη συζήτηση παίρνει και την απόφαση αν την εμπιστοσύνη σου αυτό το πρόσωπο ή δεν την αξίζει. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι με πρόσωπο που δεν είναι της εμπιστοσύνης μας είναι αφύσικο να έχουμε σχέση. Αναγνωρίζω πως κάποιοι άνθρωποι παραμένουν μέσα σε σχέσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων, λόγω φόβου της μοναξιάς, λόγω του ότι έχουν παιδιά με έναν άνθρωπο και επειδή έχουν παιδιά με εκείνον τον άνθρωπο φοβούνται ότι αν χωρίσουμε εκείνον τον άνθρωπο ότι μπορεί να υπάρξει ένα πολύ τραυματικό διαζύγιο ή ότι εκείνο το πρόσωπο άνδρας ή γυναίκα μπορεί να κάνει γονική αποξένωση στα παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά αν βρίσκεστε μέσα σε μια σχέση ή γάμο, που νιώθετε την ανάγκη να ελέγξετε τον κινητό του συντρόφου σας... κάντε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και γιατί όχι, πηγαίνετε και για θεραπεία ζευγαριού. Είναι ανησυχητικό να θέλει να ελέγξει το κινητό. Συνήθω ανησυχητικό για το ότι η σχέση δεν πάει καλά. Στην όχι τόσο πιθανή περίπτωση που μπορεί κάποιο να είναι παθολογικά ζηλιάρη, και λέω όχι τόσο πιθανή περίπτωση γιατί μου έτυχε πάρα πολλέ φορέ στο γραφείο, όχι μία και δύο. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που ερχόταν ένας άνδρας ή μία γυναίκα και μου έλεγε ήρθα γιατί μου είπε η γυναίκα μου, μου είπε ο άνδρας μου ότι είμαι παθολογικά ζηλιάρη. και ήρθα για να φτιάξω το πρόβλημα, στην πλειονότητα, στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, αποδεικνύονταν στο τέλος ότι δεν ήταν παθολογικά ζηλιάριδες, ήταν φυσιολογικά ζηλιάριδες, γιατί όντω ο άλλος ή οι άλλοι τους απαντούσαν και τους έκαναν και την από πάνω, τους έβγαζαν και τρελούς και τους έλεγαν είσαι παθολογικός ζηλιάρης, είσαι παθολογική ζηλιάρα. Οπότε αν νιώσουμε την ανάγκη να ελέγξουμε το κινητό του συντρόφου μα τη συντρόφου μα ενώ είναι κάτι που δεν το κάναμε στη ζωή μας, δεν το έχουμε, εγώ για παράδειγμα δεν κοιτάω κινητά. Δεν με ενδιαφέρουν τα κινητά. Ούτε τα δικά μου, ούτε των παιδιών μου, κανένα τα κινητά δεν με ενδιαφέρουν. Αν πούμε τώρα υποθετικό ότι μπω μέσα σε μια σχέση και εγώ που ποτέ δεν έχω ελέγξει κινητό, νιώσω την ανάγκη να ελέγξω κινητό, σημαίνει ότι ο άλλο έχει μια συμπεριφορά η οποία του δίνει αναξιοπιστία. Οπότε αυτό και μόνο η αναξιοπιστία είναι ζήτημα να το και να αξιολογήσει κατά πόσον είναι υγιέ το να βρίσκεσαι σε σχέση με ένα τέτοιο πρόσωπο το οποίο δεν σου δίνει εξηγήσει για τι απορίε σου, το οποίο σε βγάζει τρελό γιατί κάνει συμπεριφορέ οι οποίες είναι ενδεικτικέ του ότι κάτι σου κρύβει και ούτω καθεξή. Και πολλέ φορέ. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει σχέση όχι απαραίτητο με εξωσυζυγικέ σχέσει. Μπορεί να έχει σχέση με επικοινωνία που έχει ένα γονιοποιημένο παιδί, με την τοξική μάνα ή τον τοξικό πατέρα που ενώ έχει συμφωνήσει και έχει δηλώσει στη γυναίκα του, στον άντρα τη, στη γυναίκα τη, στον άντρα του, ότι εγώ θα κόψω σχέσει γιατί α, ο τοξικό μου γονιός βάζει εμπόδια στη σχέση μα. Να έχει επικοινωνία, να σε απατάει με τη μάνα του δηλαδή, με τη μάνα τη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα η εμπιστοσύνη είναι στη βάση μιας σχέσης. Το τρίτο σημάδι μιας υγιού σχέσης με βάση αυτό το άρθρο είναι ότι ε, μαθαίνουμε μέσα σε μια σχέση ποια είναι η γλώσσα αγάπης του συντρόφου μας και εξασκούμε αυτή τη γλώσσα αγάπης του συντρόφου μας και μαθαίνουμε και στο σύντροφο μας ποια είναι η δική μας γλώσσα αγάπης. Τώρα λέει υπάρχουν πέντε γλώσσες αγάπης. Η πρώτη γλώσσα αγάπης είναι λέξεις επιβεβαιωτικές. Να σου λέει άλλος σ αγαπάω, μου αρέσει, είσαι όμορφος, είσαι όμορφη, νιώθω ωραία στην παρουσία σου. Αυτή είναι η πρώτη γλώσσα αγάπης. Η δεύτερη γλώσσα αγάπης είναι να περνάνε ποιοτικό χρόνο μαζί. Κάποιος μπορεί να μην έρθει να σου πει ότι σ αγαπάει, αλλά να σου δείχνει την αγάπη του με το να επιδιώκει να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί σου. Μια άλλη γλώσσα αγάπης είναι τα δώρα και μια άλλη γλώσσα αγάπης είναι πράξεις υπηρεσίας. Δηλαδή να ξέρει, δηλαδή, για παράδειγμα, ο σύντροφο σου ότι και να πηγαίνει να, να, σου πει, να έρθει να σου πει, ξέρεις, Ξέρω ότι έχεις deadline στη δουλειά αυτή την εβδομάδα, ξέρω ότι πνίγεσαι, θα αναλάβω όλες τις δουλειές του σπιτιού για μια εβδομάδα, θα κάνω και το δικό σου μισό κομμάτι των το δουλειών του σπιτιού. Κανονικά, τα ζευγάρια πρέπει να μοιράζονται τι δουλειέ του σπιτιού, ε? για να σε βοηθήσω να διευκολυνθεί, για να σε διευκολύνω να έχει το χρόνο να τελειώσει την προθεσμία σου, να φτάσει την προθεσμία σου στη δουλειά Φυσικά, ε, αυτό το βιβλίο, The Five uh, uh, Love Languages. Five Love Languages, αυτό το βιβλίο το οποίο είναι best seller, παγκόσμιο best seller, έχει, μιλήσει, έχει, έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Το έχει γράψει ο Dr. Γκάρι Chapman, ο οποίος λέει ταξιδεύει τον κόσμο παρουσιάζοντας σεμινάρια στο γάμο, την οικογένεια και τις σχέσεις. Και έχει ένα πρόγραμμα στο ραδιόφωνο το οποίο ακούγεται σε περισσότερους από 400 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ζει στη Νότια Καρολάινα με τη γυναίκα του Κάρολιν. Τι γιατρό όμως είναι αυτός, Dr. Gary Chapman. Θα τον ψάξουμε. Λοιπόν, λέει ο Dr. Gary Chapman είναι ένας έμπειρος και σεβαστός σύμβουλο οικογένεια και πολύ γνωστό συγγραφέα, ο οποίο έχει γράψει περισσότερα από 40 βιβλία. Και έχει πρώτο πτυχίο και μάστερ στην ανθρωπολογία και από το Wheaton College, το Wake Forest University και πήρε ε, PhD από το Southwestern Baptist Theological Seminary and has taken postgraduate work at the University of North Carolina and Duke University. <laughs> αυτό είχα καταλάβει. Είδατε, σας είπα, πήρα ένα άρθρο από το διαδίκτυο και σας το διαβάζω. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε γράφει μέσα σε αυτό το άρθρο το συμφωνώ μαζί του. Ο τύπος αυτός έχει σπουδάσει, δηλαδή πρώτο πτυχίο έχει σπουδάσει ανθρωπολογία και μάστερ ανθρωπολογία και έχει πάρει διδακτορικό που δεν λέει τον τίτλο του διδακτορικού από το Southwestern Σεμινάριο το Θεολογικό των Βαφτιστών. Άρα είναι θρησκόληπτος αυτός ο τύπος και τα, η άποψη του για το Love Languages με βρίσκει παντελώς αντίθετη. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι για μένα προσωπικά ως ψυχολόγο, δεν είναι αποδεκτό το να έρθει ο άλλος και να σου πει «Ξέρεις, εγώ δεν έχω το love language of words of affirmation». Εγώ, εμένα ο τρόπος μου να δείχνω την αγάπη μου δεν είναι με το να σου λέω ότι σ' αγαπώ, να απαντώ τις ερωτήσεις σου, να καθησυχάζω τις ανησυχίες σου και να επικοινωνώ λεκτικά ουσιαστικά μαζί σου. Εμένα το love go, uh, language μου είναι acts of service. Δηλαδή κάνω δουλειέ στο σπίτι, φέρνω λεφτά στο σπίτι, άρα αυτό αυτός είναι ο τρόπο που δείχνω ότι σε αγαπάω. Όχι, Dr. Chapman. No. No. Δεν είσαι ψυχολόγο. Και... <laughs> το βιβλίο σου μπορεί να έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίω. Ίσως και γιατί είναι τόσο ευκολοχώνευτο. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν κάποιο σου λέει Υπάρχουν πέντε γλώσσες αγάπη, που η πρώτη γλώσσα αγάπη είναι να στο λέει με λόγια ότι σ' αγαπάει και να στο δείχνει κιόλα ενώ σ' το λέει. Δηλαδή, το να έρθει ο άλλο να σου πει και να το εννοεί ότι σ' αγαπάει και να, να μιλάει με αγαπητικό τρόπο προ εσένα. Αν εσύ ξεπλένει τώρα τον κάθε παραμελητικό άρκισο και λες ότι. Εάν η γλώσσα της αγάπης του είναι acts of service, οπότε αν ο άντρα σου δεν σου έχει πει ποτέ πως αγαπάει, αν η γυναίκα σου δεν σου έχει δείξει ποτέ με λόγια και με πράξεις πως σε αγαπάει, αλλά φέρνει χρήματα στο σπίτι ή μαγειρεύει, κάνει τις δουλειέ, εσύ να μην έχεις παράπονο. Όχι, διαφωνούμε. Ή το να περνάει ποιοτικό χρόνο μαζί σου, ε, και αυτό πάλι είναι ξέπλυμα για κάποιον ο οποίο βολεύεται. Βρίσκεται σε μια σχέση λόγω συμφερόντων και όχι λόγω αγάπης. Οπότε δεν τον νιώθει να πει ότι αγαπάει, αλλά περνάει ποιοτικό χρόνο με τον άλλο, γιατί σε εκείνον τον ποιοτικό χρόνο θα μαγειρέψει ο άλλο να φάει, θα συζητήσουν μαζί τα προβλήματά του και ούτω καθεξής. Χρειάζεται να έχουμε την κρίση μα, τους πρόστιου με το οποίου μα σε λειτουργία όταν διαβάζουμε κάτι. Διαφωνώ με την άποψη ότι μπορεί κάποιος να παραβλέψει την πρώτη γλώσσα αγάπη με βάση αυτά που λέει ο Dr. Chapman, ο Θεούλη, ο Θεϊκό, ο θρησκευτικό Dr. Chapman, ο οποίο έχει πάρει το διδακτορικό του από ένα θεολογικό σεμινάριο. Κανεί, κατά τη γνώμη μου, ω ψυχολόγου, δεν πρέπει να παραβλέπει την πρώτη γλώσσα αγάπη. Και οι ανθρώπινε σχέσει δεν είναι παιχνιδάκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Θα μου πει τώρα, εσύ μα διαβάζει άρθρο. Δεν <laughs> είναι μια σημάδια μια υγιού σχέση. Ε, και εγώ καλά να πάθω. Που ό,τι βρω το διαβάζω. Παρακάτω. Συμφωνεί να διαφωνεί σε συγκεκριμένα θέματα. Λέει κάθε ζευγάρι καυγαδίζει. Μα αντιθέτω με αυτό που μπορεί να νομίζετε, δεν χρειάζεται να λύσετε κάθε πρόβλημα. Στην πραγματικότητα είναι ok να έχετε κάποια θέματα τα οποία εσείς οι δυο Συμφωνείτε ότι δεν θα συμφωνήσετε ποτέ για αυτά. Κάποιες φορές είναι εντελώς εντάξει να συμφωνείς για να διαφωνήσεις. Αυτό νομίζω είναι υγιής τσακωμός. Σε υγιείς σχέσεις υπάρχουν α, τουλάχιστον πέντε θέματα τα οποία δεν συζητιούνται. Είναι τα θέματα στο οποία και οι δυο σα δια, διαφωνείτε στη γνώμη και στην προοπτική και αυτό είναι οκ. Okay. Και αυτό το λέει η ράπινη. Κάτσε να δούμε η ράπινη ποια είναι. Η ράπινη είναι... Μέριν Τζο Ράπινη, a licensed professional counselor in Houston who specializes in intimacy and sex therapy. Είναι η Μέριν Τζο Ράπινη, η οποία είναι μία Αδιούχα επιστήμονα σύμβουλο στο Χιούστον. Άρα δεν είναι ψυχολόγος, είναι σύμβουλος. Εγώ θεωρώ ότι πέντε είναι πολλά θέματα για τα οποία να συμφωνεί ένα ζευγάρι να διαφωνήσει και θεωρώ ότι στα βασικά θέματα, στα fundamental θέματα μια σχέση, το οποίο έχουν να κάνουν πρώτον με το πώ βλέπουμε τη σχέση και οι δύο. Δεν γίνεται να διαφωνεί με τον άλλον στο θέμα τη μονογαμικότητα ή τη πολυγαμικότητα. Δεν γίνεται ο ένα να θέλει ανοιχτή σχέση και ο άλλο να θέλει μονογαμική σχέση, για παράδειγμα. Τα θέματα τη ανατροφή των παιδιών είναι θέμα το οποίο είναι απαραίτητο να συμφωνεί ένα ζευγάρι. Το πώ ξοδεύουν τα χρήματα του επίση είναι ένα ζήτημα στο οποίο είναι απαραίτητο να συμφωνεί ένα ζευγάρι. Και ούτω καθεξή. Υπάρχουν σημαντικά θέματα και ασήμαντα θέματα. Για παράδειγμα, τώρα, το τι ψηφίζει στι εκλογέ ο σύντροφο σου ή η σύντροφο σου δεν είναι σημαντικό θέμα για να συμφωνήσει. Μπορεί ο ένα να είναι αριστερό και ο άλλο δεξιό, ο ένα να είναι κεντρό και ο άλλο να είναι δεν ξέρω τι. Δεν είναι πρόβλημα αν διαφωνείτε στο ποιον και τι ψηφίζετε. Αν όμω διαφωνείτε στο πώ θέλετε τη σχέση σα, είναι πρόβλημα. Ή αν διαφωνείτε στο πώ βάζετε όρια σε άλλου ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να επιβουλεύονται τι σχέσει σα, όπω τα τοξικά πεθερικά που αναφέρθηκαν προηγουμένω, ή τοξικοί γονεί, πάλι είναι πρόβλημα. Πάμε τώρα στο έκτο σημάδι. Εσύ και ο σύντροφό σου έχετε ξεχωριστά ενδιαφέροντα και χόμπι. Με αυτό συμφωνώ. Τα ζευγάρια που έχουν τι καλύτερε σχέσει είναι εκείνα τα οποία είναι ικανά μετά που θα δημιουργήσουν μια σχέση να διατηρήσουν τα ενδιαφέροντα του και δεν προκαλούν ενοχή στο σύντροφο τους για το γεγονός ότι έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν μοιράζονται. Για παράδειγμα γνωρίζεις έναν άνθρωπο και πριν να το γνωρίσεις κάθε πρώτη πέμπτη του μηνό πήγαινε και παρακολουθούσε ξέρω εγώ ένα εργαστήριο. Δεν είναι υγιές να του πει τώρα που είμαστε μαζί δεν θα πηγαίνει σε το εργαστήριο ή ξέρω εγώ κάθε πρώτο Σάββατο του μηνό παρακολουθούσε το webinar του διαδικτυακού. Δεν είναι υγιέ να πει Δεν θέλω να παρακολουθήσω το διαδικτυακό webinar του επίπεδου που έχουμε εδώ στο κανάλι μα. Δεν, 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 δεν το θεωρώ σωστό. Είναι Σάββατο 6 με 9 το απόγευμα, είναι ώρα του ζευγαριού. Ε, δεν με νοιάζει εμένα αν πριν να τα φτιάξουμε, εσύ είχε γραφτεί στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή και παρακολουθήσει τα webinar. Δεν θέλω να τα παρακολουθήσει. Ή δεν με ενδιαφέρει αν έκανε ψυχοθεραπεία πριν να γνωριστούμε. Τώρα που τα φτιάξαμε, δεν θέλω να κάνει ψυχοθεραπεία. Ή δεν θέλω να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Ανεξαρτήτω φίλο αυτό, δεν μιλάω για φίλο. Είναι σημαντικό και οι δύο σύντροφοι σε μία σχέση να έχει ο καθένας τα ενδιαφέροντα του. Και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα... αν με το που γίνονται ζευγάρι δύο... υιοθετεί ο ένας τα ενδιαφέροντα του άλλου. Μπορεί να είναι και δείγμα συνεξάρτησης αυτό. Για παράδειγμα, δεν σου άρεσε ποτέ το ποδόσφαιρο... γνωρίζει έναν τύπο ο οποίος πάει κάθε Σάββατο... ξέρω πότε είναι τα μάτ. κάθε Σάββατο, κάθε Δάστα, δεν ξέρω πάει, ξέρω εγώ, δύο φορέ την εβδομάδα στο γήπεδο και πα κι εσύ μαζί του γιατί έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό δεν είναι υγιέ, γιατί μπορεί εύκολα να υιοθετήσει τα ενδιαφέροντα του άλλου, αλλά με το χρόνο μπορεί να αναπτυχθεί πρόβλημα και μέσα σου και να λες «Παναγιά μου, τον καιρό με αυτόν τον άνθρωπο έρχομαι εδώ στο γήπεδο που δεν μου αρέσει και βαριέμαι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο» είναι σημαντικό ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση να δίνουμε χώρο στον εαυτό μα και να μα δίνει και ο σύντροφο μα και να δίνουμε και στον σύντροφο μα και να αναπτύσσει τα δικά του ενδιαφέροντα. Που μπορεί να έχουν να κάνουν με τη γυμναστική, μπορεί να έχουν να κάνουν με ψυχοθεραπεία, μπορεί να έχουν να κάνουν με ένα χόμπι, μια δραστηριότητα. Mm. Το έβδομο σημάδι είναι ότι νιώθει άνετα στο δικό σου δέρμα, λέει. Όταν είσαι σε μία σχέση, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει τι δυνάμει και τι αδυναμίε σου. Σε μία σχέση είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε καλά, να είμαστε ο εαυτό μα, να μα αρέσει ο εαυτό μα και εσωτερικά και εξωτερικά και να μην νιώθουμε ότι πρέπει να προσποιούμαστε μέσα στη σχέση, να δείχνουμε ένα διαφορετικό αυτό από τον πραγματικό μα εαυτό. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μα. Αν δεν μπορούμε μέσα σε μία σχέση να είμαστε, να είμαστε ο εαυτό μα, αυτή η σχέση δεν είναι υγιή. Επίσης σε μια υγιή σχέση υπάρχουν όρια τα οποία τα σεβόμαστε και τα τιμούμε. Μια υγιή σχέση σημαίνει ότι και οι δυο βρίσκεστε στην ίδια ομάδα. Σε μια υγιή σχέση και τα δύο μέρη συμφωνούν, συζητούν και συμφωνούν για σημαντικά θέματα τα οποία είναι σημαντικά για τον έναν ή για τον άλλον και για τους δύο. Βάζουμε κάποια όρια. Παίρνουμε κάποιες συμφωνίες, αποφασίζουμε για παράδειγμα, για παράδειγμα ένα ζευγάρι μπορεί να αποφασίσει ότι θα κάνουμε οικονομία για δύο μήνες και με τα χρήματα που θα οικονομήσουμε θα ξεοικονομήσουμε ένα αλφα ποσό, με εκείνο το ποσό θα αγοράσουμε ξέρω εγώ μια καινούρια τηλεόραση ή θα αγοράσουμε ένα πλυντήριο πιάτων ούτω ώστε να μην πλένουμε τα πιάτα στο χέρι και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό και οι δύο να τηρήσουν τη συμφωνία και να μην, να μην, να μην υπαναχωρούν. Ή, για παράδειγμα, να εξηγήσεις στον σύντροφό σου ή στη σύντροφό σου... ότι αυτό που κάνεις με ενοχλεί και ο άλλος να το λάβει υπόψη του... και να σταματήσει να το κάνει. Επίσης, το ένα το σημάδι, σε μια υγιή σχέση νιώθεις ευτυχής... και ότι υποστηρίζεσαι. Όταν περάσει ο αρχικός ενθουσιασμός μιας νέας σχέσης... έλεγξε με τον εαυτό σου. Νιώθεις ευτυχισμένος, ευδέμον και νιώθει ότι σε υποστηρίζει ο ή σύντροφο σου. Πώ είναι η διάθεση σου και η αυτοπεποίθηση σου και η αυτοεκτίμηση σου. Αν νιώθει ότι ζορίζεσαι μέσα στη σχέση ή ότι δεν έχει υποστηρίξει, μίλα με το σημαντικό σου άλλο, το σύντροφο σου, τη σύντροφο σου δηλαδή, you are significant other, είναι το υγιέ πράγμα να κάνει. Το να νιώθει δυστυχή σε μία σχέση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας στο μέλλον. Σύμφωνα με μία μελέτη από το 2015, η οποία περίπου, εξέτασε περίπου 5.000 ενήλικες άνω της ηλικίας των 50, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε σχέση, έχει βρεθεί ότι το να έχει συχνές αρνητικές επιλεπιδράσεις σε μία σχέση αυξάνει την πιθανότητα να υποφέρει κάποιος από κατάθλιψη και άγχος. Και μπορεί ακόμη να συνδεθεί και με αυτοκτονικές σκέψεις, πιθανόν επειδή η δυσλειτουργία της σχέσης δημιουργεί καθημερινό στρες. Από την άλλη πλευρά, μία δυνατή σχέση προστατεύει τους ανθρώπους όταν βρίσκονται στο μέσο μιας κρίσης Ακριβώ εκείνη τη στιγμή που χρειάζονται κάποιον από το πλευρό τους. Σα ξαναλέω, το άρθρο είναι από την ιστοσελίδα everydayhealth.com. Θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Ανακεφαλαιώνοντα, τι μάθαμε σήμερα, πρώτα απ' όλα μάθαμε ότι οποιοδήποτε άρθρο βρούμε στο διαδίκτυο που φαίνεται να έχει ωραίο τίτλο. Και όταν το διαβάζουμε απρόσεκτα, μας φανεί ότι συμφωνούμε, το κοιτάζουμε πολύ προσεκτικά και διερευνούμε και μελετούμε ποιος έχει πει τι και ποιος έχει γράψει τι. Για παράδειγμα, σε αυτό το άρθρο υπάρχουν δύο άτομα τα οποία τους πήραν συνέντευξη για να κάνουν αυτό το άρθρο. Το ένα το άτομο λέει ότι είναι... Leadership and Relationship Coach. Είναι coach ηγεσία και σχέσεων, η Jennifer Χάουλ, η οποία εργάζεται στη Βόρεια Καρολίνα. Οκ. Okay. Δεν είναι ψυχολόγος. Και το άλλο το πρόσωπο είναι η Μέρι Τζο η οποία, όπως είπαμε, είναι σύμβουλος. Σεξουαλικό σύμβουλος για εντύμαση και σεξ θέραπη. Δεν είναι ψυχολόγος, δεν είναι γιατρός, άρα δεν είναι ειδική. Το άρθρο το έχει γράψει μία κοπέλα η οποία δεν μας λέει τι είναι... ...άρα προφανώς είναι αρθρογράφος ή δημοσιογράφος... ...και λέει ότι το έχει κάνει medical review ο Seth Gillihan, PhD... ...medical reviewer ο οποίος είναι, είναι a licensed psychologist... ...who has been practicing evidence-based psychotherapy for over 20 years. Ναι, εντάξει, αυτός είναι κλινικός ψυχολόγος. Έχει κάνει πτυχίο βιολογίας και γαλλικών. Άρα δεν είναι ψυχολόγος. Έχει κάνει πτυχίο στη βιολογία και στα γαλλικά από το Ινδιάνα Πανεπιστήμιο του Μπλουμίκτον. Έχει κάνει μάστερ στο Community Counseling και έχει κάνει PhD στη ψυχολογία. Κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει αρχικές σπουδέ στη ψυχολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί ψυχολόγος, έστω και αν έχει κάνει μάστερ και διδακτορικό. Γιατί στα μάστερ και στα διδακτορικά ασχολούνται οι φοιτητέ με συγκεκριμένα θέματα. Συνήθω, ειδικά στο διδακτορικό, έχουν μια συγκεκριμένη έρευνα που κάνουν. Και μπορεί όντω να κάνει διδακτορικό σε έναν τομέα, στον οποίο δεν έχει πρώτο πτυχίο ή μάστερ πάνω σε εκείνον τον τομέα, αλλά πρέπει να έχει πρώτο πτυχίο ή μάστερ σε άλλου τομεί. Ε... Εάν κάποιο θέλει να είναι ψυχολόγο και για παράδειγμα έχει σπουδάσει ο άνθρωπο βιολογία και καλλικά, για να είναι ψυχολόγο ψυχολόγο, πρέπει να κάνει δεύτερο πτυχίο στη ψυχολογία, γιατί ακριβώ μέσα από τι σπουδέ τη ψυχολογία, τι βασικέ, τι κεντρικέ σπουδέ τη ψυχολογία, τον Bachelor of Science της ψυχολογία, όχι BA, Bachelor of Science, όπου έχει και εργαστήρια μέσα και πρακτική εξάσκηση και ούτω καθεξής, Γίνεσαι ψυχολόγο. Είναι οι βασικέ σπουδέ για να αποκτήσει τη ψυχολογική σκέψη και να μπορεί να καταλαβαίνει τι ανθρώπινε σκέψει μέσα από ένα ψυχολογικό φακό. Αν όμω έχει μελετήσει ψυχολογία σε επίπεδο διδακτορικού, που είπαμε ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που έχει διάφορου τομεί, έχει πολλού ερευνητικού τομεί η ψυχολογία. Μπορεί, για παράδειγμα, έχω δει τίτλου διδακτορικών στη ψυχολογία, οι οποίοι είναι δεν μας θυμίζουν καν ψυχολογία, αλλά βρίσκονται στο επίπεδο, το πλαίσιο της πειραματικής ψυχολογίας. Δηλαδή, ένας τίτλος διδακτορικού μπορεί να είναι η εγκεφαλική ανάπτυξη των παιδιών μεταξύ τόσων και τόσων ετών σε σχέση με αυτή τη λειτουργία του εγκεφαλού, την άλλη και την παράλληλη. Και να είναι στη ψυχολογία το διδακτορικό. Αυτό όμω δεν καθιστά τον ερευνητή, ο οποίο ερεύνησε και μελέτησε εκείνο το κομμάτι ψυχολόγο. Τον καθιστά κάτοχο διδακτορικού τίτλου με εκείνο το θέμα στο οποίο έχει μελετήσει. Λοιπόν, αυτό που μας μπαίνει από αυτό το άρθρο, και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, είναι οι δύο μελέτες οι οποίες αναφέρονται. Στην αρχή, η μελέτη του 2019, η οποία λέει ότι το να είσαι σε σχέση από μόνο του δεν εγγυάται την ευηξία σου, το να είσαι μονίρη από μόνο του δεν εγκυάται την ευεξία σου. Πρέπει να είσαι σε μία σχέση και να είσαι καλά για να έχει ευεξία και καλή ψυχική υγεία, ή αν είσαι μόνο σου, να είσαι καλά με τον εαυτό σου, να έχει φτάσει στη μοναχικότητα για να έχεις καλή ψυχική υγεία και ευεξία. Άρα, αν είσαι μέσα σε μία σχέση στην οποία ταλαιπωρείσαι. Αν είσαι σε μια σχέση τοξική, τότε χαλά η υγεία σου. Δεν φτιάχνει η υγεία σου μόνο και μόνο επειδή είσαι σε σχέση. Και επίση, αν είσαι μόνο σου και νιώθει έντονη δυσβάσταχτη μοναξιά και δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό σου και δεν κάνει ψυχοεκπαίδευση και δεν κάνει ψυχοθεραπεία για να μετατρέψει τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα και δεν μαθαίνει και δεν μάθει μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και την ψυχοθεραπεία να διαχειρίζεσαι το, τη συναισθηματική σου απορρίθμιση που παθαίνει με τη μοναξιά τότε δεν θα είναι καλά η υγεία σου. Και το δεύτερο είναι η μελέτη του 2015 που αναφέρεται στο τέλος, που είναι όντως επιστημονική μελέτη, η οποία δείχνει ότι εάν έχεις αρνητική σχέση και έχεις συχνούς καυγάδες με το τέρι σου και διαφωνείς καθημερινώς, αυτό έχει πολύ αρνητική επίδραση στην υγεία σου. Λοιπόν, Συμφωνούμε με το κομμάτι του ότι είναι υγιής μια σχέση στην οποία δεν φοβάσαι να διεκδικείς τα δικαιώματα σου, να πει την άποψη σου, να κάνεις τα παράπονα σου, να θέσεις τη θέση σου. Συμφωνούμε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των συντρόφων είναι απαραίτητη. Με το love languages διαφωνούμε και το εξηγήσαμε γιατί. Γιατί αυτό ο θεολόγο που μα είπε για <laughs> <laughs> το language acts of service and quality time και αφ... Διαφωνούμε, εγώ τουλάχιστον. Με το να συμφωνεί να διαφωνήσεις θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα στα οποία δεν χωράει να συμφωνεί για να διαφωνήσεις. Ε, α, το πέντε δεν το είπαμε. Το να ενθαρρύνει ο ένα τον άλλον να επιτύχει του στόχου του. Και με αυτό συμφωνώ. Με αυτό συμφωνώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα σε μια υγιή σχέση. Μάλλον είναι υγιής μια σχέση όταν ο ένας ενθαρρύνει τον άλλο να επιτύχει τους στόχους του. Να τελειώσει το πτυχίο που ξεκίνησε, να γράψει το βιβλίο που γράφει, να κάνει τη γυμναστική που κάνει, να κάνει τη διατροφή που κάνει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επίσης συμφωνώ με το ότι είναι σημαντικό να έχει ο καθένας τα δικά του ενδιαφέροντα και να μην υπάρχει αυτό το enmeshment, αυτή η συνεξάρτηση και το να γίνονται οι δύο ένα και να μην υπάρχει καθόλου προσωπικός χώρος και χρόνος και προσωπικά ενδιαφέροντα. Και συμφωνώ επίσης ότι και το να νιώθεις άνετα μέσα στο σώμα σου και να είσαι καλά με τον εαυτό σου και να σε καλά με την προσωπικότητα σου βοηθάει στο να είναι υγιή σχέση, αλλά είναι και ένδειξη ότι είσαι σε μια υγιή σχέση. Και γι' αυτό με τα όρια συμφωνώ και με το να νιώθει ευτυχισμένο και υποστηριγμένος συμφωνώ. Αυτό ήταν ένα πολύ βίντεο. Στο οποίο μεταξύ άλλων ανακαλύψαμε ότι πρέπει να διαβάσω δύο φορέ ένα άρθρο προτού αποφασίσω ότι θα το κάνω βίντεο, αλλά θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο. Όχι γιατί ξόδεψα τόσο χρόνο γυρίζοντα το, πολλέ φορέ έχω γυρίσει βίντεο τα οποία τα έχω σβήσει μετά. Αλλά γιατί θέλω να σα δείξω στην πράξη πω ακόμη και εγώ που είμαι ψυχολόγο, μπορεί διαβάζοντα ένα άρθρο να αφήσω να περάσει μέσα στο μυαλό μου μια ιδέα με την οποία ουσιαστικά δεν συμφωνώ αλλά διαβάζοντα την απρόσεχτα να την υιοθετήσω. Κάνουμε διάβασμα με κριτική σκέψη. Χρησιμοποιούμε την κρίση μας. Όταν ειδικά από υλικό στο διαδίκτυο που δεν ξέρουμε ποιος έχει γράψει το άρθρο, αυτό είναι popular άρθρο... Είναι ένα άρθρο απλό που γράφεται σε μια διαδικτυακή εφημερίδα, σε ένα διαδικτυακό περιοδικό και ούτω καθεξή. Μίλαμε για επιστημονικά άρθρα. Σίγουρα για να αναλύσει ένα επιστημονικό άρθρο, αν είναι έγκυρο ή όχι, πρέπει να είσαι επιστήμονα στον ίδιο τομέα και να είσαι πιο μορφωμένο από αυτού που έκαναν την έρευνα. Μιλάω τώρα για τα απλά άρθρα. Όταν διαβάζουμε ένα απλό άρθρο, δίνουμε πολύ προσοχή στο ποιο έγραψε το άρθρο. Από ποιου έρχονται οι απόψει που μπαίνουν σε εκείνο το άρθρο, τι ιδιότητα έχουν οι άνθρωποι που λένε αυτέ τι απόψει, και τι κατεύθυνση ακολουθούν. Ακόμη και αν έχουν μια ιδιότητα η οποία μας φαίνεται ότι είναι ταιριαστή, μπορεί να έχουν μια κατεύθυνση η οποία να είναι ανησυχητική. Για παράδειγμα, αυτός που είναι medical reviewer, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σπούδασε γαλλικά και... Τι σπούδασε, παιδιά, γαλλικά και κάτι άλλο. Γαλλικά και βιολογία και μετά έκανε τα μάστερ που έκανε, το μάστερ και το διδακτορικό που έκανε, προκειμένου να έχει αυτή τη δουλειά να πληρώνεται και να διαβάζει άρθρα και να λέει ότι είναι ιατρικό reviewer άρθρων, ο οποίο είναι και ντόχτορ, γιατί έχει διδακτορικό. Καταλάβατε. Δεν υποτιμώ του ανθρώπου. Απλώ μπορεί σε ένα popular άρθρο, σε ένα δημοφιλέ άρθρο που από αυτά που διαβάζαμε στο Κοσμοπόλιτα, στις εφημερίδες, στα περιοδικά, θυμάστε, πριν το ίντερνετ. Ένα άρθρο δεν είναι απαραίτητο επιστημονική γνώση. Αυτά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ότι μία υγιή σχέση βοηθάει την ευεξία σου, η μοναχικότητα βοηθάει την ευεξία σου, άρα είτε είμαστε μόνοι μας, είτε είμαστε σε σχέση, έχουμε περιθώριο για να καλλιεργήσουμε την ψυχική μας υγεία και ευεξία. Μας το εύχομαι. Μουά!